Ο Γιώργος Όμπολος ε, βρίσκεται στον να της Μάνης, δίπλα του είναι η Μέρη Παναγάκου. αγαπημένη φίλη πολλά πολλά χρόνια τώρα. Ε, Συλλυπητήρια Μέρη μου, πριν δώσω το λόγο στον ε, Γιώργο μας. Ε, Καλό ταξίδι θέλω να πούμε, Ζήνα μου. Δεν, δεν πέθανε, απλά ταξίδεψε για εκεί που του αρέσει, σε μια καλύτερη ζωή. Αυτό ήθελε πάντα, ήταν πολύ αξιοπρεπής, Πολύ έντιμο, ένα άνθρωπο που ζούσε για μια άλλη εποχή. Του άρεσε η ευπρέπεια, του άρεσε η αξιοκρατία, του άρεσε το ωραίο ντύσιμο, του άρεσαν όλα αυτά. Και αυτά δυστυχώ πλέον, αυτέ οι αξίε έχουν φύγει. Και έκανα ένα τεράστιο λάθο που τον έφερα εδώ κάτω, δεν ήταν για εδώ. Τώρα δεν ξέρω και για πού ήταν, δηλαδή τι είναι καλύτερο. Απλά επειδή έκανε πάρα πολύ καλό. Αυτό, 20 κεφάλι έπρεπε να του το κόψουν. Η αλήθεια είναι ότι α, εσύ δεν τα λες τώρα πρώτη φορά. Τα έχεις ξαναπεί εδώ στον καναπέ τη εκπομπής. Η Μαρία Μανουσαρίδου έχει επιμεληθεί ένα βίντεο για να καταλάβουμε γιατί ο γιο σου έδωσε τέλος στη ζωή του. Ερωτηματικό. Κάποιοι τον οδήγησαν σε αυτό το τέλος. Ερωτηματικό. Όλο αυτό θα το δούμε. Σε αυτό το βίντεο, και αμέσω μετά το πρώτο ερώτημα από τον Γιώργο μα, που έχει έρθει από το πρωί εκεί, έχει πάει και στο σημείο και θα μα δώσει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε όμω πρώτα το βίντεο, παρακαλώ. Σαν κεραυνό σενεθρία έπεσε στην κοινωνία τη Μάνη και ιδιαίτερα του κότρωνα, είδηση τη αυτοκυρία ενό άνδρα μεταξύ 40 και 45 ετών. Όλα δείχνουν πω αυτόχυρα είναι γιο τη γνωστή τηλεμαγύρισα Μέρης Παναγάκου, ο οποίο ζούσε μόνιμα στην περιοχή μαζί με τη μητέρα του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο φερόμενο ω αυτόχυρα φέρεται να αυτοπειροβολήθηκε με όπλο στο κεφάλι κατά τι μεσημβρινές ώρε της Δευτέρα (13 Φεβρουαρίου), χωρί ωστόσο να υπάρχουν περισσότερε λεπτομέρειε για το περιστατικό. Στο σημείο τη αυτοχειρία, τον κότρο να έσπευσαν αστυνομικέ δυνάμει που διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση. Το 2017 η εκπομπή μας και ο Σπύρος Σιγούρος είχαν ταξιδέψει στον Κότρονα ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και τότε είχε συναντήσει τον Αντώνη Παναγάκο. Μου φυσικά κάτι να κάνω αυτά τα παιδιά στον Κότρονα. Με συγκινούν πάντα τα χαμόγελα των παιδιών. Λίγο καιρό αργότερα ο ίδιος σε υπόθεσή του μέσα στο δικαστήριο παρά λίγο να χάσει τη ζωή του όταν έκανε μήνυση σε έναν άντρα αλβανικής καταγωγής. Ο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου οπλοφορούσε και απειλούσε να σκοτώσει τον Αντώνη Παναγάκο την ώρα που δικαζόταν για υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης και ψευδούς καταμήνυσης ακουμπώντας το περίστροφο στον κρόταφο του Αντώνη Παναγάκου και φωνάζοντα πω του κατέστρεψε τη ζωή. Τότε η μητέρα του και γνωστή τηλεμαγύρισα, Μέρη Παναγάκου, είχε αγκαλιάσει το γιο τη ώστε να τον προστατεύσει. Μάλιστα, η ίδια λίγο καιρό αργότερα είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή μα και είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τρελαίνεσαι. Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, ήρθε το τέλο, έτσι. Mm. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο με ένα όπλο να σημαδεύει το γιο μου από τέτοια απόσταση και το μοναχογιό μου, μοναχοπέδι, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο κανεί. Ένα μοναχοπέδι εγώ και ένα ο γιο μου. δεν δε ξέρει, δηλαδή δεν θυμάμαι. Αν φώναξα ή δεν φώναξα, εγώ θυμάμαι μόνο ότι άρχισα να κοίταζα σταθερά τον Αλβανό μέσα στα μάτια και άρχισα να κάνω μικρά βήματα πίσω, ακριβώ από το γιο μου. Και αγκάλιασα το κεφάλι του έτσι, εδώ, και είπα: Όχι, το γιο μου, εμένα. Και μου λέει: Και σένα θα φάω. Ο Αντώνης Παναγάκος ήταν ένας άνθρωπος χαμογελαστός, δραστήριος, γεμάτος ζωή. Ήταν επίτροπος στην τοπική ενορία ενώ επαγγελματικά δραστηριοποιείτο σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις τοπικές αστυνομικές αρχές που ψάχνουν τα κίνητρα αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Κύριε Πιερινάκο, είσαστε ο άνθρωπος που βρήκε τον Αντώνη, σωστά. Ναι, 25 χρόνια είμαι εδώ μέσα. Από μικρό παιδί το ξέρα. Σα πήρε τηλέφωνο η μητέρα του, η κυρία Παναγάκου. Με, με, είχα πάει στην Αρεόπολη το πρωί. Ο Αντώνη έκανε κάτι εργασίε εδώ. Και με παίρνει μετά ο Αντώνη μου λέει: Δεν χρειάζεται να έρθει τώρα. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Ό,τι ώρα είναι να έρθει. Ε, γύρισα στο σπίτι. Η κυρία Παναγάκου πήγε στο γύρο γιατί είχε κάτι δουλειέ. Και κατά τι 3.30. Με πήρε τηλέφωνο ότι κάποιος την ιδιοποίησε ότι άκουσε μία πιστολιά τρέξε μου λέει με το αυτοκίνητο, ήρθα εδώ πέρα, άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα, άψα τα μάξι μου δοχά μου, είναι εδώ. Είδα τον Αντώνια πάνω εκεί, μέσα στα αίματα, μέσα αυτά, το πιστόλι είχε πέσει κάτω. Φώναξα βοήθεια, ήρθε μια γειτόνισσα που είναι εδώ πέρα και ήρθε το 100 μετά, πήγε το τηλέφωνο. Ε, μέχρι να έρθει το ασθενόφόρο, ζούσε όμως. Εντάξει, τον βάλαμε γρήγορα μέσα στο αυτό και πήγε για τη Σπάρτη. Πω πω, Γιώργο μου, εσύ συνάντησες αυτό τον κύριο, μετά πήγε στη μέρη μας. Ε, να σου δώσω λίγο το λόγο εσένα, Γιώργο, και μετά ε, η μέρη να μας πει τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί τόση μεγάλη επιθετικότητα στο γιο της. Έλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, ως προς τα διαδικαστικά ζήνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται η νεκροτομή στον, στον Αντώνη. Θα ξέρουν δηλαδή ο γιατρικό ο οποίο χειρίζεται την υπόθεση αυτή τη στιγμή εάν όλα τα ευρήματα συνάδουν ε, στο ενδεχόμενο τη ε, της αυτοκυρία. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο για του αστυνομικού οι οποίοι πραγματοποιούν τι έρευνε εδώ στην περιοχή είναι εάν ο άνθρωπο αυτό τελικά ε, μιλάμε για υπόθεση αυτοκυρία. Εάν η αυτοκυρία, οθήθηκε από κάποιον σε αυτό. αυτή τη θέση έφτασε σε, έφτασε σε αυτό το σημείο. Επειδή κάποιο τον πίεσε. Όπω θα ακούσετε τώρα σε λίγο και την κυρία Παναγάκου να μα λέει, τη μητέρα του Αντώνη. Ο Αντώνη ήταν ένα παιδί το οποίο βοηθούσε όλη την περιοχή εδώ με την εργασία του, με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και νωρίτερα και με την ταμπένω κουβέντα. Να ταβέρνα πω που λίγο είχε, κάτι. Αλλά και Γιώργο με την δράση μου. που είχε αναπτύξει. Ε, να πούμε στην ε. μέρη μα ότι όλο το βράδυ είναι άϊπνη, ξενυχτισμένη η γυναίκα. Ε, έχει πολύ συγκεκριμένα ονόματα στο μυαλό τη. Ε, γνωρίζει ότι αυτά τα ονόματα δεν μπορεί να τα πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, γιατί ε, γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες δεοντολογίας η Μέρη μας, όμως πραγματικά για το παιδί της έχει δώσει τεράστιο αγώνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μπήκε μπροστά όταν κάποιος μπήκε με όπλο ε, μέσα στη δικαστική αίθουσα να σκοτώσει το παιδί της. Και έγινε ουσιαστικά η μητέρα η πανοπλία του Μέρη. Τι έγινε από εκεί και πέρα μετά. Συνεχιζόταν αυτός ο πόλεμος στο πρόσωπο του παιδιού σου. Γιατί ο Σπύρος Σιγούρος είχε έρθει, τον είχε ακολουθήσει στις δραστηριότητες που βοηθούσε τα μικρά παιδιά και τόσα άλλα. Ο πόλεμος συνεχιζόταν και ήταν ανηλεής, δεν σταματούσε ποτέ. Όσο προσπαθούσε να κάνει κάτω, κάτι, τόσο περισσότερο τον πολεμούσαν. Και θα επαναλάβω, όχι γιατί έκανε κάτι κακό, γιατί έκανε πάρα πολύ καλό. Γιατί μάζεψε τα παιδάκια στο πνευματικό κέντρο γιατί σαν επίτροπος που είχε 14 Βυζαντινές μικρές και μεγαλύτερες εκκλησίες προσπάθησε να υπάρχουν όλα τα πάντα ήταν στην εντέλεια γυαλισμένα, περιποιημένα όλα σε μετάξι δεν μπορείς να φανταστείς όταν έκανε εκδηλώσεις τις 10 του μηνό, ήταν του Αγίου Χαραλάμπους και έκανε και λιτανία, είχε και τα παιδάκια που κάναν μια μικρή παρέλαση όλα μετάξι μετά να προσφέρει τα πάντα να κάνει. Μέρη μου, επειδή ε, ανέτρεξα ήταν, στο, ήταν, στο ναι, ναι. facebook του, του γιού σου, ε, είδα ότι ο γιος σου προσπαθούσε να βάλει μια τάξη ως επίτροπος στα παγκάρια της εκκλησίας. Υπήρχε μια φωτογραφία που είδα ότι φαινόταν ότι κάποιος άδειασε ένα παγκάρι, δεν θα πω περισσότερα, και, αν, ε, και α, ε, ανέβηξε αυτή τη φωτογραφία στο facebook. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι σε προβληματίζει εσένα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν σκόπιμο τότε, γιατί μέσα σε λίγες μέρες σε τρεις εκκλησίες τε, κλάπηκαν τα παγκάρια και μετά με την, αφού το, ανατο ενημέρωσε το Μητροπολίτη Μάνης, του είπε κλείδωσε τις εκκλησίες. Πιστεύω ότι ήταν συγκεκριμένο, γιατί δεν υπήρξαν τα αποτυπώματα, επειδή είχε πάθος με την καθαριότητα και με την απολύμανση και σε κάθε εκκλησία υπήρχαν ατελείωτα αντισηπτικά. Αυτοί καθάρισαν ό,τι έπιασαν με αντισηπτικό και στις τρεις εκκλησίες πανομοιότυπα. Ε, οπότε πιστεύω ότι το έκαναν επίτηδες, δηλαδή προσπαθούσαν συνέχεια. Ήταν μια δράκα, λέμε, μια παρέα που προσπαθούσε συνέχεια να φέρει πρόβλημα. Τον, ε, υπήρχε ατε, απίστευτο μπούλινγκ ο εκφοβισμός με, ε, ε, με εκφράσεις εσχρές με υπονοούμενα σου είπε, με, ποτέ, είπε ποτέ με ότι σκεφτόταν να δώσει τέλος στη ζωή του γιατί εγώ το ακριβώς αντίθετο ήξερα μέρη μου, ότι πάλευε Όχι. και για μου το ε, τελευταίο έλεγε κομμάτι πάντα... ναι μέρη μου έλεγε πάντα ζήνα μου αγαπημένη ότι δεν του αρέσει αυτή η ζωή, δεν του αρέσει αυτός ο αχταρμά, αυτό που οι άνθρωποι, αυτό, αυτή η βρωμιά που, το, τέτοιε τα δύο χρόνια εγκλισμού που κλείστηκε εδώ κάτω και μετά οι άνθρωποι άλλαξαν, γιατί εγώ έχω μια μικρή ολοκληρωμένη ξενοδοχειακή μονάδα με εστιατόριο, με μπαρ, με πισίνα, με πρωινό, με, είναι ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων. Αυτό λοιπόν το, ο κόσμος άλλαξε. Άλλαξαν πάρα πολύ η συμπεριφορά τους, δηλαδή αυτή η επιδημία ήταν επιδημία πάνω απ' όλα ψυχική. Mm. Οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι, ήταν προβληματισμένοι, δεν ήξεραν πού πατάνε και γιατί. Όμως τους έκανε δίστροπους τους πιο πολλούς πελάτες και πάρα πολύ απαιτητικούς. Άντως, Μέρη, βασικά. ο Μέχρι και του Αγίου ναι. Χαραλάμπους, που ήταν να, τώρα τις προηγούμενες α, μέρες, ουσιαστικά ήταν ε, κοντά στο όραμά του, κοντά στο όνειρό του. Υπάρχει περίπτωση, όπως το νιώθεις εσύ, αυτός ο άνθρωπος, ε, ο γιος σου δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη να είπε, ενώ υπηρετώ τα πάντα, δίνω εγώ τώρα τέλος στη ζωή μου. Ή κάτι συνέβη, το οποίο ενδεχομένω και εσύ δεν γνωρίζεις, ε, για το μονάκριβό σου και όλα οδηγήθηκαν και τον οδήγησαν σε κάτι τέτοιο. Και μπορεί να αποδειχτεί μέσω της άρσης απορρίτου ότι κάτι άλλο συνέβη. Δεν συνέβη τίποτε άλλο. Αλλά α, στις 7 του Δεκεμβρίου... Υπήρχε εκδικαζόταν, μα κάνανε ατελείωτε καταγγελίε και μηνύσει. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, πιστεύω ότι το ο δεν έχει τόσε καταγγελίε και μηνύσει, στοχευμένε συγκεκριμένα, ε, γιατί εδώ ξέρει τα μικρά μέρη, ε, αστυνόμευση δεν υπάρχει. Δηλαδή, με την έννοια ότι όταν υπάρχει εντοπιότητα και όταν ο άλλο κατάγεται από, τον ίδιο, από το ίδιο χωριό, φυσικά το 50% είναι η οικογένειά του. Το άλλο 25% είναι φίλοι, συγγενείς, πιο μακρινοί και παρέες, ένα 5% πρέπει να βρούνε κάποιον που είναι ξένος προς την περιοχή και να τον τσακίσουν για να παρουσιάσουν έργο. Δεν υπάρχει αστυνόμηση. Οι καταγγελίες τι αφορούσαν, ναι, ναι, κυρία, δεν υπάρχει. κυρία, κυρία Μερή. Οι καταγγελίες τι αφορούσαν. Ναι, ναι. Ο Πέτρος ο Κουσουλός, είναι. Ναι, ναι, ναι. Να, α, αφορούσαν, αφορούσαν, ας πούμε, εμείς είχαμε βάλει στο εστιατόριό μας που είναι μπροστά στην παραλία και επειδή βγαίνει... Ε, ακριβώ, δεν υπήρχε πεζοδρόμιο, δύο μικρές ξύλινε γράσ... γλάστρες με δύο μικρέ ελίτσε, ώστε όταν βγαίνουν παιδιά, και επειδή δίπλα υπήρχε μία κολόνα τη ΔΕΗ μέσα στη μέση στο δρόμο, να μην χτυπήσουν πάνω αυτοκίνητα ή να μην πέσουν τα παιδιά, να μην βγούνε κατευθείαν έξω, να τα κόψει λίγο αυτέ οι γλαστρούλε. Καταγγελία, μήνυση, πρόστιμο. Ε, ήρθανε για δύο μάσκε, <Ρμ>... ε, ήρθε κάποιο, ε, ε, ένας α, α, απίστευτος άνθρωπος και ψυχίατρος μάλιστα του ΕΟΔΗ και μας έκανε μια καταγγελία χωρίς λόγο εν Αυτό που λες Μέρη μου ήταν ότι δεν τα άντεχε όλα αυτά δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υποκινήθηκε όχι, από κάποιον όχι. Α, Απλώς πήρε την απόφαση αυτή Από πολλούς από, από, μια, από μια παρέα Από μια παρέα Μια παρέα ήταν όλη αυτή η ιστορία η οποία τον Μια παρέα που... Ενοχλούνταν από την παρουσία του και την επιχειρηματική έβλεπαν... του δράση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ναι. έτσι. Α, όχι, όχι την επιχειρηματική, όσο αυτό το έργο που έκανε, το φιλανθρωπικό περισσότερο, γιατί όλα από την τσέπη το πλήρωνε, το πνευματικό κέντρο, τι εκκλησίε. Δύο χρόνια μην ξεχνάτε που οι εκκλησίε δεν λειτουργούσαν στην ουσία. Οι εκκλησίε όμω ήταν στην εντέλεια με δικά του χρήματα. Αυτό λοιπόν του έκανε δεν μπορούσαν να κυκλοφορεί στο χωριό από, το, από αυτό τον εκφοβισμό. Βάει κάτι, ήθελα μια κύριος... φορά ο ένα εξ αυτών. Ναι, ναι, γιατί κάτι θέλω βάει ο Σύρο ναι. uh, μέρη μου. Αλλά μια η φορά η διαπέρι... προσπάθησε ναι. ένα εξ αυτών. Ρω... Τι έλεγε. Ένα εξ αυτών ενώ πήγαινα στο δρόμο από τον Κότρονα που είναι ένα ε, μισάωρο να πάω στο γήθιο, στο δρόμο προσπάθησε να με πετάξει έξω από το δρόμο oh, oh. ειδοποίησα μέσω στην αστυνομία της αρεο... του, του Γηθείου και βλέπω ότι γιατί όπως πήγαινε μία δεξιά μία αριστερά προσπαθώντας κι εγώ μία έτρεχε μία σταμάτα για απότομα. και όπως είμαι αριστερά και βλέπω τον καθρέφτη του βλέπω ότι μόλις παίρνω το 100 μετά από ένα δευτερόλεπτο σηκώνει το κινητό μιλάει και αμέσω στρίβει δεξιά σε έναν δρόμο που δεν υπήρχε λόγο να στρίψει. Οπότε ξαναπέρνω στην αστυνομία, λέω ότι τον ειδοποιήσατε. Οπότε συνεχίζω το δρόμο μου. φτάνω στο γήθιο, μπαίνω με στην τράπεζα την Πυρεό και εκείνη μετά από 10 λεπτά τον βλέπω μπαίνει και αυτό μόλι με βλέπει στρίβει και φεύγει αμέσω. τον Μέρη, ειδοποιούν. Δυστυχώ ειδοποιούνται και το ζήσα. Ναι. κατάλαβα μέρα. Κυρία Μέρη, να ρωτήσω κάτι για Μωρίστε. το όπλο. Ε, Εσεί γνωρίζατε ότι είχε όπλο ο γιο σα, yeah. το είχε πάρει τελευταία. Βλέπω ότι υπάρχει Α, είχε... μια απειλή στο νομι... ζωή σας. Είχε... Για ποιο λόγο το Εί... πήρε, Είχε νόμιμη άδεια οπλοφορίε από τότε με τον Αλβανό. για τη ζωή του δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Και βλέπω ότι η συμπεριφορά των βεβαίως, κάποιων βεβαίως. από του ανθρώπου στην περιοχή δεν ήταν η καλύτερη προ το πρόσωπό σα. Δεν είναι καθόλου καλή από μια ομάδα, σε κάθε μικρό μέρος, υπάρχει μια ομάδα η οποία διαφεντεύει εντό εισαγωγικών την περιοχή. Και αν δεν υποταχτείς και γίνεις σαν αυτούς, θέλουν να σε βλέπουν χειρότερο από αυτούς και όχι καλύτερο. Κάτι ο θέλει και ο Θανάσης, ο Κατερινόπουλος, το καλύτερο. μαράκι μου. Καταρχήν, δεν θα σας ευχηθώ συλληπιτήρια, απλά δύναμη ψυχής και κουράγιο και τίποτα άλλο. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Ε, Καλό ταξίδι. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά κατά τη δική μου εκτίμηση. Ας μην βιαζόμαστε να μιλήσουμε για αυτοκτονία για τους εξής λόγους κατά τη δική μου εκτίμηση. Βέβαια, απάντηση οφείλουν να δώσουν περισσότερο οι αρχές και λιγότερο οι ατροδικαστές. Πρώτον, προβλήματα ψυχικής υγείας ο άνθρωπος δεν έχει. Το βασικό όμως είναι ότι ένας άνθρωπος, αυτό λέει η εμπειρία η δική μου, ο οποίος ασχολείται με την εκκλησία σε αυτό το βαθμό, Θεωρεί μέγα αμάρτημα την αυτοκτονία. Τελεία και πάυλα. Ένα θέμα είναι αυτό. Σημαντικό αυτό θέμα. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αν είχε άδεια οπλοφορία, βεβαίω την είχε νόμιμα όπω είπατε, πάρα πολλοί Έλληνε, κάπου 7.000 Έλληνε ναι. έχουν άδειε οπλοφορία. Όχι για απειλήθηκε να μηνθεί, η ζωή του μέσα στο δικαστήριο. δικαστήριο. Εγώ ρώτησα για το ότι πήρε το όπλο, ναι. έτσι. Και αν γνώριζε και άλλος, για κάποιο άλλο για τρίτο πρόσωπο, σε, ότι είχατε σε όπλο. Σε περίπτωση επίθεση δέχτηκε μία επίθεση μέσα στο δικαστήριο. Είχε αυτά τα προβλήματα τα οποία είχε. Εδώ καλούνται οι αρχές να λύσουν το γρίφο. Δεν θέλω να γίνω μάντης. Μόνο αυτοκτονία δεν μου φαίνεται και με το σκεπτικό το βασικό που σας είπα ότι δεν θα αυτοκτονούσε. Και είναι και κάτι άλλο εδώ που θέλω να συμπληρώσω. Η συντριπτική πλειοψηφία των αυτόχειρων αφήνει ένα σημείωμα. Και εξηγεί και τους λόγους που οδηγήθηκαν εκεί. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν περιμένω από την ιατροδικαστική υπάρχει. έκθεση. Υπάρχει κάποιο σημείωμα. σημείωμα. Ναι. Και λέει εγώ. Είσαι, ναι, ναι, ναι. Αυτοκτονώ. Άφησε αφ για το δικαστήριο τη 9 του μηνό. Άφησε σε μένα και άφησε και εσύ δύο φίλους του υψηλόδοξου. Καλό θέσαι. θα είναι όμω αυτό. Είχε... Να εξεταστεί και από ένα γραφολόγο. Πρώτον, να δούμε αν είναι προϊόν. Όχι, όχι. Είναι απόλυτο. Είναι, είναι απόλυτα. Και τι λέει η κυρία Ψήνω... Μέρη σε αυτό το σημείο, Δηλαδή. Θα ε, 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 εξηγήσω στον κύριο Κατερινόπουλο κάτι. Ο πατέρα μου ήταν αντιστράτηγο τη ελληνική βασιλική χωροφυλακή και όλη η μου η οικογένεια στρατιωτική, πάρα πολύ στρατιωτική. Και ο γιο μου είχε πάθο με την αστυνομία ιδίω ε, και μετά με το στρατό. Αλλά με την αστυνομία, το λιμονικό και την πυροσβεστική, έκανε ατελείωτε δωρεέ, βραβευόταν συνέχεια και είχε όλοι του οι φίλοι, περισσότεροι ήταν αστυνομικοί. Ε, τώρα, τι να σα πω. Τι να πω γι αυτό το παιδί, Αυτό ήταν ένα ένας άγγελος. Είστε πραγματικά, σίγουροι πραγματικά. ότι Είδω. το σημείωμα που άφησε. που δεν είμαι σίγουροι. Αλλά είναι τα προβλήματα το έγραψε. Απόλυτα, απόλυτα. ή κατόπιν πίεση. Θανάσισε η κατοπιν πιεσης θανασιμο επειδή λεει η μερη διαβάσει και τι γράφει, α. τον εξώθησαν κάποιοι και ήταν ναι. μονόδρομος η απόφαση του αυτή γιατί δεν άντεξε. Και δεν άντεχε την καθημερινή εμπάθεια. Ω προ την κάθε του πράξη και ενέργεια. Σκέψτε ότι αυτό ο άνθρωπο μπήκε α, μέσα σε μια δικαστική αίθουσα και εκεί μπήκε ένα άνθρωπο για να τον σκοτώσει. Δηλαδή πραγματικά ένιωθε τον κίνδυνο αυτό καθημερινά και τι απειλέ. Μέρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω. Η 9η Φεβρουαρίου, επίτρεψα Ναι, να σου καρδιά πω, μου. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα ή στα σταγονα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ήταν αειδιαστικό αειδιαστική όλη η εξέλιξη του δικαστηρίου. Πραγματικά, εάν μπορεί ε, ο Υπουργό Δικαιοσύνη να επέμβει, αυτοί οι άνθρωποι είναι για καθαίρεση ή για φυλακή, ό,τι έκαναν εκείνη την ημέρα. Ναι. Καταλαβαίνω, ε. Μέρη μου. Ξέρω ότι και δεν επιτρέπεται να πούμε περισσότερα, ούτε ονόματα, ούτε τα λοιπά. Οι αρμόδιε αρχέ πρέπει να κάνουν την έρευνά του. Εγώ να σου ευχηθώ καλό ταξίδι στον αυτήν Σε ευχαριστώ από καρδιά, Ζήνα επιδημής. μου. Ε, α αγαπιόμαστε Ευχαριστώ. πολύ. Ευχαριστώ όλους σας εκεί. Ε, το γνωρίζει. Πολλά χρόνια ζήναμε. Πολλά μας. πολλά χρόνια. Ε, και δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, θα ήθελα να σου κάνω μια εγκαλιά. Όχι. Ε, το Γιώργο τον πήρα ξημερώματα που ήξερα ότι ερχόταν να του πω να σου μεταφέρει αυτή μου την αγκαλιά. Με την πρώτη ευκαιρία θα σε σφίξω κι εγώ. Γιατί πραγματικά... Σε νιώθω το, και το, καταλαβαίνω το, το τον αγώνα και τα μάτια σου, σου. Όλο, όλο αυτό το διάστημα. Έκανε πολύ μεγάλο αγώνα. Σε ευχαριστώ πολύ.